Επανερχόμαστε στο θέμα που συζητούσαμε με την κυρία Παπαϊωάννου. Γιατρέ μου, έχετε δίκιο. Πράγματι, η λέξη ο εξορθολογισμός είναι πολύ της μόδας τώρα τελευταία και μπορούμε να κοιτάμε πώς να εξοικονομήσουμε κάποια πράγματα. Αλλά όπως όλα τα πράγματα στην Ελλάδα γίνονται όπως γίνονται, έτσι θα γίνουν και πιστεύω και στο επόμενο μέλλον. Αν δεν μπορούν κάποια άτομα ικανά, τα οποία να έχουν δυνατότητες να κάνουν αυτά τα πράγματα, τα απλά, όπως λέτε και εσείς, γιατί να πληρώνει στο Ίδρυμα Δανειλίδη 500.000 ευρώ το μήνα ενίκιο, όταν κάλλιστα θα μπορούσε να τα εξαγοράσει, δηλαδή με τα λεφτά που δίνει για ενίκιο το κράτος, τα προηγούμενα δύο χρόνια θα μπορούσε να αγοράσει όλο το οίκημα. Αυτά τα πράγματα τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και τόσο τα πράγματα, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτά δεν έγιναν τα τελευταία 2-3 ή 4 χρόνια. Είναι 20 ετίας, θα μην πω 30 ετίας, όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία συσσωρεύτηκαν. Ελπίζουμε, όπως είπαμε, κάποια πράγματα να μπουν σε κάποια τάξη. Επιγραμματικά θέλω να μου πείτε κάποια πράγματα για την συνταγογράφηση που τώρα τελευταία ακούγεται πάρα πολύ, ότι τα νοσοκομεία θα εξοικονομήσουν λεφτά από τα φάρμακα. Μήπως λείψουν όμως φάρμακα στα νοσοκομεία, γιατί έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν ελλείψεις. Ξέρω το για τα αντιδραστήρια που είπατε. Μπορώ να σας πω και εγώ τη δική μου άποψη, ότι ήδη λείπουν υλικά σε φιλμ και σε χημικά και σε σέρβις πάνω σε αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους. Γιατί δεν πληρώνουν τους προμηθευτές. Λογικό είναι, αν δεν πληρώνουν τον προμηθευτή, να μην φέρουν. Έτσι λοιπόν και αυτοί οι φαρμακέμποροι, τους οποίους από ό,τι κατάλαβα τους χαϊδεύει από τη μια μεριά ο κύριος Λοβέρδος και από την άλλη μεριά τους χαρίζει κάποια προνόμια. Θα λείψουν φάρμακα στα νοσοκομεία με την προοπτική ότι θα κοπούν κονδύλια πάνω στα φάρμακα? Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι λείπουν φάρμακα. Λείπουν ήδη. Ήδη λείπουν φάρμακα. Παραδείγματος χάρη, έτσι τώρα αυτή τη στιγμή μου έρχεται στο μυαλό, γιατί με καθόμαστε να παριθμούμε τα πάντα, ένα φάρμακο το οποίο είναι αντιπυκτικό, η παρήνες χαμηλού μοριακού βάρους, ήδη μόνο μία κατηγορία έχει μείνει ακόμα. Όλες οι άλλες απέσυραν τις προσφορές τους στα νοσοκομεία και μάλλον θα φύγουν και από την Ελλάδα. Και φυσικά σε πάρα πολλά φάρμακα. Το θέμα, κοιτάξτε να σας πω, με το φάρμακο γίνεται μεγάλη σπέκουλα και κοροϊδευόμουν και τον κόσμο. Όταν εμείς έχουμε 250% παραπάνω κατανάλωση ανά άνθρωπο, ανά ασθενή, συγγνώμη, κατανάλωση φαρμάκων, τον άρχεται το Υπουργείο και να λέει ότι εγώ θα μειώσω 10% το κόστος του φαρμάκου, το υπόλοιπο 240% ποιος θα το καταναλώσει. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, να κόψει όχι μόνο τόσα και άλλα τόσα και να έρθει σε όποιες συνεννοήσεις. Εμείς είμαστε δίπλα, δεν το συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι στην Ελλάδα υπάρχει υπερσυνταγογράφηση. Και επιπλέον ένας κανόνας που δεν μπήκε μέχρι τώρα είναι το γεγονός ότι κάθε ασφαλισμένος πηγαίνει στο φαρμακείο της γειτονιάς του, παίρνει ό,τι θέλει, ξεκινώντας από τα αντιβιωτικά και τα αντιφλεγμονώδη και τα ψυχοφάρμακα, τα οποία είναι χαπάκια, τσίχλες και καραμέλες για τον Έλληνα, και στη συνέχεια πάει με τα κουπονάκια του στο γιατρό του, του ασφαλιστικού του φορέα, και του λέει γράψτε μου στο βιβλιάριο, ξεχρεώσω το φαρμακείο. Δηλαδή, την υγεία την καθορίζει ο περιπτεράς της γειτονιάς μας μαζί με τον οποιονδήποτε θέλει να καταναλώσει οτιδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν, το να πει το Υπουργείο ότι θα μειώσει κατά 10% το κόστος του φαρμάκου, 20%, το υπόλοιπο 230%, πώς θα το βάλουμε σε τάξη, πώς θα το μειώσουμε? Με αυτόν τον τρόπο δε, πρέπει να σας πω, επειδή και η Ελλάδα διαμορφώνει τις τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μειώνοντας το κόστος των φαρμάκων στην Ελλάδα πολύ περισσότερο από ό,τι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εταιρείες δεν δέχονται αυτή τη γενικότερη μείωση και παίρνουν το φάρμακό τους και βγαίνουν από την Ελλάδα. Θα μείνουμε από φάρμακα στο τέλος. Ήδη έχουμε μείνει από πολλά και θα μείνουμε ακόμα από περισσότερα. Δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα. Χρειάζονται κανόνες. Δεν μπορεί ο ασφαλισμένος να πηγαίνει εκ των υστέρων και να λέει γράψει μου. Δεν μπορεί να κάνει την ιατρική ο ασφαλισμένος και ο γιατρός να είναι γραφιάς και γραμματέας. Κάπου θα πρέπει να δώσουμε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι και τα το Θεό στο Θεό. Και σήμερα ειδικά, αν διαβάσετε τις εφημερίδες, οι φαρμακέμποροι, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος τους απέτησε 25% μείωση για να τους δώσει τα δεδουλευμένα τους, οι οποίοι δεν τα δέχτηκαν. Δεν δέχτηκαν δηλαδή να πληρωθούν αυτά τα λεφτά, κάνοντας έκπτωση 25%. Αγαπητέ κύριο Λοβέρδο, οι άνθρωποι αυτοί τα λεφτά τα δώσατε. Αν εσείς τους είχατε κάποιες λίστες, κάποια πράγματα τα οποία τα δεχθήκατε, είστε υποχρεωμένοι να τους πληρώσετε. Πληρώστε τους και από εκεί πέρα καθορίστε νέα κριτήρια, τα οποία εσείς θα διαμορφώσετε με τον ιατρικό σύλλογο, ο οποίος θα σας δώσει τις κατάλληλες πληροφορίες. Αυτά τα λεφτά θα δώσετε για να μπορέσει ο άνθρωπο να πάρουν τα φάρμακα, να μην πάρουν οι φαρμακέμποροι, οι οποίοι και αυτοί είναι έμποροι. Αν δεν κερδίσουν, θα σκότουν να φύγουν. Θα πάνε στα Σκόπια, θα πάνε στη Βουλγαρία, θα πάνε στην Τουρκία. Θα λείψουν από την Ελλάδα.
να μην πάμε από τη μια μεριά στην άλλη. Δηλαδή, υπερσυνταγογράφηση από τη μια μεριά και τίποτα από την άλλη, γιατί αυτή τη στιγμή το φάρμακο ο άνθρωπος έχει μείνει με κάποια κριτήρια. Να παίρνει ή να μην παίρνει. Έχει μάθει με κάποια ψυχολογία. Σιγά-σιγά θα τροποποιηθεί ώστε να πάρει τα αναγκαία φάρμακα. Δεν θα λείψει το φάρμακο από κανέναν. Αλλά όχι από τη μια μεριά στην άλλη και με σύστημα Γκέμπελς, όχι αλλιώς κλείνουμε ή φύγετε ή κάνετε ή δεν σας πληρώνουμε ή θα σας στείλουμε τα άλλα παράσιτά μας, δηλαδή ΣΔΟ, ΕΜΟΙ και όλο το κακό συναπάντημα για να σας κάνουμε ελέγχους και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά μπορεί να τα έκανε ο προηγούμενος αλής του μνήμης πατέρας του κυρίου Πρωθυπουργού. Αυτά στην εποχή μας δεν γίνονται. Τώρα είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διέπονται οι κανόνες. Ήδη μας έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόστιμο γιατί δεν πληρώσαμε στους προμηθευτές. Και η Τρόικα απέτησε. Παρόλο που χρειάζομαστε τα λεφτά, να ξεοφυλήσετε τις υποχρεώσεις σας. Και οι υποχρεώσεις προς ξένους, γιατί και αυτοί οι προμηθευτές είναι. Αν εσείς δεν θέλατε σε αυτές τις τιμές, να μην τα παίρνατε. Τώρα βάλτε μυαλό, βάλτε προγράμματα και από εκεί και πέρα όλα θα πάνε καλά. Αλλά όχι από τη μια μεριά στην άλλη. Λοιπόν, αυτά που μιλήσαμε δυστυχώς δεν μας ευχαριστούν και θέλουν πολύ χρόνο, την οποία με την κυρία Παπαγιάννου θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Σήμερα θα έρθουμε στο θέμα μας που ήταν προγραμματισμένο. Μπήκαμε σε αυτό γιατί και αυτό είναι πρόβλημα. Τα προβλήματα της υγείας είναι προβλήματα και θα τα βρούμε μπροστά μας. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το επόμενο διάστημα που μας απομένει για το τέλος της εκπομπής μας, για το θέμα που είχε προγραμματιστεί. Είχατε ακούσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το πρόβλημα που προέκυψε με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πολλοί άνθρωποι δεν ξέραν περί τίνος πρόκειται. Σας πληροφορώ ότι και πολλοί γιατροί πάνω αυτό το θέμα δεν το ήξεραν. Το θέμα ήταν αρκετά σοβαρό. Παρουσιάστηκαν περίπου 191 περιστατικά επιβεβαιωμένα μοριακώς και που προσέβαλαν το κεντρικό νευρικό σύστημα. Και πολλά από αυτά, 35 συγκεκριμένα στη Βόρεια Ελλάδα, πέθαναν. Αυτά τα άτομα ήταν πάνω από, 35, από 70 χρονών. Δεν έχει σημασία. Πέθαναν 35 άτομα. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε, αγαπητοί αιματολόγος, μια και ξέρετε το αντικείμενο, γενικά, πρώτο, γιατί το λέγανε του Δυτικού Νείλου και όχι του Ανατολικού ή του Κεντρικού Νείλου, έτσι επιγραμματικά λίγο για να δώσουμε στο θέμα λιγότερο. Ξέρετε πάρα πολλές φορές ότι η ευκαιρία από εκεί που πρώτο εκδηλώνεται κάποια νόσος ή αυτός που πρώτος βάζει τη διάγνωση της δίνει και το όνομα. Πρώτο εμφανίστηκε στην Αφρική, στις παραποτάμιες περιοχές του Νείλου και επειδή το Δυτικό Νείλο ήταν η περιοχή που ζούσαν περισσότεροι άνθρωποι, κάπου έμεινε και η ονομασία έτσι. Τώρα πια δεν έχει σημασία. Είναι ένας ιός ο οποίος εποάζεται και μεταφέρεται από τα κουνούπια και από εκεί και πέρα μπορεί να μετακινηθεί και να πάει οπουδήποτε. Το θέμα είναι να μην νοσήσει ο πληθυσμός. Καταρχάς είναι μια ήπια λοιμόξη. Τις περισσότερες φορές μας τσιμπάει το κουνούμπι και ενδεχομένως κι εσείς ή κι εγώ να έχουμε ήδη κάνει αντισώματα τα οποία μας αφήνουν μια μόνιμη ανοσία, ούτως ώστε μας ξανατσιμπήσει ένα μολυσμένο κουνούπι, να μην μας δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα. Υπάρχουν όμως κάποιοι άνθρωποι που όπως και με τους προηγούμενους ιούς που εμφανίστηκαν, οι οποίοι έχουν μια άλλη παθολογία, είναι μεγάλης ηλικίας άτομα, τα οποία μπορούν να νοσήσουν και να νοσήσουν έτσι ώστε να χάσουν άγρια και τη ζωή τους. Ευτυχώς δεν είναι πολύ άγριος ο ιός, αλλά κάνει κάτι το οποίο λέγεται εγκεφαλίτιδα. Και ξέρετε πολύ καλά, γιατρός είστε κι εσείς, γιατρός είμαι κι εγώ, ότι όποιος περάσει εγκεφαλίτιδα ή μηνυγκοεγκεφαλίτιδα, ένα κουσουράκι και θα το μείνει. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά ο ίδιος θα το γνωρίζει, γιατί δεν είναι όπως πριν να νοσήσει και μετά την νόσηση. Να πούμε έτσι πιο απλά για να μην τρομάζει και ο κόσμος ιδιαίτερα. Και εκείνο που πρώτη φορά εμφανίζεται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι. Πρώτη φορά. Γιατί... Πρώτη φορά. Εμφανίστηκε πέρσι. Εμείς προσδιορίζουμε ότι ο ιός αυτός άρχισε να δίνει κρούσματα γύρω στον Ιούνιο μήνα, αλλά από ό,τι φαίνεται από μελέτες τις οποίες έχουμε κάνει σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, ενδεχομένως ο ιός είχε αρχίσει να εξαπλώνεται πολύ νωρίτερα. Δηλαδή γύρω στον Απρίλιο μήνα. Και θα σας δώσουμε μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου πιο συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία τα βγάζουμε απλώς για να προβλέψουμε τα μελούμενα, δηλαδή αυτά που έρχονται το 2011. Τι πρέπει να κάνει η πολιτεία, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Το θέμα δεν είναι να ληφθείτε μόνο με αντικουνουπικά εσείς και εγώ και να λείψουμε και τα παιδάκια μας. Το θέμα είναι τι πρέπει να κάνει η πολιτεία για να σώσει γενικότερα τον πληθυσμό. Να ψεκάσει. Πέρσι ήταν για μένα εγκληματική ενέργεια που μειώθηκαν οι αεροψεκασμοί ή τέλος πάντων οι ψεκασμοί σε διάφορα επίπεδα. Γιατί είχαμε
επιδημία στη Ρουμανία, είχαμε δίπλα στην Ιταλία, είχαμε επιδημία στην Αίγυπτο, είχαμε επιδημία σε πολλές ανατολικές περιοχές, μικρότερες ή μεγαλύτερες, ανάλογα πόσα ποτάμια και πόσα νερά λιμνάζοντα είχαν, ώστε να εμφανιστεί και να πολλαπλασιαστεί το κουνούπι. Και γι' αυτό το λόγο εμείς θα έπρεπε να ήμασταν, αν ψεκάζαμε μία φορά τα προηγούμενα χρόνια, πέρυσι θα έπρεπε να ψεκάσουμε πολύ περισσότερες. Δυστυχώς, το μνημόνιο, η Τρόικα και τα υπόλοιπα μας παίρνουν την υγεία και σε αυτό το κομμάτι. Θυμάμαι τον κύριο Ψωμιάδη, ο οποίος ζητούσε επί μόνος 400.000 ευρώ για να κάνει τους πρώιμους ψεκασμούς, γιατί δεν φτάνει μόνο να ψεκάσουμε. Υπάρχουν και συστήματα ψεκασμού πρώιμοι για να σκοτώσουμε τις προνύφες πριν τα κουνούπια γίνουν δισεκατομμύρια. Υπάρχουν και κάποια κριτήρια για να γίνουν ψεκασμοί. Θυμάμαι ο κύριος Περιφέρεια ζητούσε τα λεφτά και δεν του τα δίνανε. Και φυσικά οι ιδιώτες που δεν τους πληρώσανε δεν κάναν τους ψεκασμούς. Και φυσικά ο κόσμος την πλήρωσε και έπαθε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τα 400 χιλιάρικα τα πληρώσαμε σε ανοιχτά. Ναι. Είναι τα 400 χιλιάρικα που πληρώνουμε το μήνα για το ενίκιο. Και πληρώνουμε για πολλά δημόσια κτίρια αντίστοιχα τέτοια ενίκια και δεν κάνουμε τίποτα να μαζέψουμε τα λεφτά μας. Λοιπόν. Φέτος θέλω να πιστεύω ότι πήραν τα περσινά μηνύματα, γιατί ειλικρινά σας λέω, επειδή εδώ ευθυνόταν κατά πολύ μεγάλο ποσοστό η πολιτεία, εντάξει, δεν μπορεί 100% να το ξέρει, αλλά είναι δεδομένο ότι έπρεπε τα κουνούπια να εξαφανιστούν. Απορώ γιατί οι άνθρωποι που χάσαν τη ζωή τους δεν κάνανε αντίστοιχες αγωγές προς την πολιτεία, η οποία ευθυνόταν και ως ένα βαθμό και για αυτούς τους θανάτους. Γιατί όταν κοιτάμε το προσδόκιμο επιβίωσης και των ανθρώπων να μεγαλώνει και να έχουν μια σωστή και καλή υγεία, αντιλαμβάνεστε ότι το να χάνεται ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν καρδιοπαθής, αλλά παίρνει μια χαρά τα χαπάκια του, είναι κρίμα για τον άνθρωπο. Θα μπορούσε να είναι μέσα ο καθένας από εμάς στη θέση του. Τώρα, ο ιός αφήνει μόνιμη ανοσία. Δηλαδή αυτός που θα νοσήσει ή που θα τσιμπηθεί και θα περάσει, θα διαδράμει η νόσος ασυμπτωματικά, δεν κινδυνεύει να νοσήσει τα επόμενα χρόνια. Πέρσι το αλαλούμ, όπως γίνεται σε όλα, επικράτησε και στο κομμάτι της αιμοδοσίας και δεν ξέρω αν θυμάστε. Τα ποικίλα δημοσιεύματα, διότι ξαφνικά έρχεται μια οδηγία και λέει: τέλος, δεν παίρνουμε αίματα από πουθενά. Μα το καλοκαίρι έχουμε τεράστιες ανάγκες σε αίμα. Ειλικρινά σας λέω, κάναμε πάρα πολλές προσπάθειες και προς το Υπουργείο και με δημοσιεύματα και με οποιοδήποτε τρόπο μπορέσαμε να πιέσουμε να βάλουμε έγκαιρα τον έλεγχο του αίματος, ούτως ώστε να συνεχίσουμε να παίρνουμε αίματα από τους εθελοντές αιμοδότες μας για να τα δίνουμε στους ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη, για να μην αρχίσουμε και θρυνούμε θύματα από έλλειψη αίματος. Φέτος πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα. Έχουν πάρει όλοι, πιστεύω, το μάθημά τους. Ο κόσμος δεν πρέπει να πανικοβάλλεται. Όσο υπάρχει σε περιοχές όπου ερδημούν κουνούπια, καλό είναι να προφυλάσσετε και ο ίδιος. Αυτά θα πρέπει να καταγραφούν. Ήδη υπάρχει ένα κέντρο στις Σέρρες, το οποίο πέρσι κατήγγειλε, είναι το κέντρο πρόληψης εξάπλωσης των κουνουπιών, το οποίο δεν επιχορηγήθηκε καθόλου, επιχορηγήθηκε στο τέλος αφού φωνάξαμε όλοι, και το οποίο κάνει τις αντίστοιχες μελέτες και βλέπει πού θα μπορούσαν να αναπτυχθούν κουνούπια. Να ξέρει ο κόσμος ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε ότι φέτος δεν θα έχουμε την νόσο. Είναι απίθανο. Οι Αμερικάνοι με ό,τι μέσα διαθέτουν, πολύ περισσότερα από εμάς, ξεκινήσανε το 1998 και φτάσανε πέρσι να έχουν μόνο 8 και 10 θανάτους. Τη στιγμή που στην αρχή είχαν κάποιες χιλιάδες. Βέβαια δεν βγαίνουν όλα τα πράγματα έξω από τη χώρα τους, αλλά παρόλα αυτά έτσι ακριβώς ήταν. Υπάρχει τρόπος λοιπόν να σκοτώσουμε τα κουνούπια.